Νέο Renault Megane 1,5 DCI στην τέταρτη του γενιά. Πρωτοεμφανίστηκε το 1996 και από τότε έχει μεγαλώσει όχι μόνο πολλά παιδιά, σπορ παιδιά, αλλά και αρκετές οικογένειες. Οι επιβάτες που φιλοξενούνται στα πίσω καθίσματα του νέου Renault Megane μπορούν να απολαύσουν με απόλυτη ασφάλεια το ταξίδι τους, καθώς τα καθίσματα που τους φιλοξενούν είναι ιδιαίτερα οικονομικά, έχουν τα προσκέφαλα, έχουν χώρο που δεν τους πιέζει ιδιαίτερα να απλώσουν τα πόδια τους. Υπάρχουν κάποιοι διάφοροι χώροι για μικροαντικείμενα στο πλάι και ακριβώς πίσω από τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού. Βέβαια, εκεί που τα πράγματα λίγο στενεύουν και γίνονται λίγο στριμόκολα, είναι για αυτόνα που θα θελήσει να καθίσει στη μέση, όπου είναι ένα σημείο το οποίο δεν μπορεί να φιλοξενηθεί ένας ενήλικας, παρά μόνο ένα παιδί. Βέβαια και εγώ παιδί είμαι, αλλά βλέπετε πόσο αναγκάζομαι να μαζέψω τα γόνατά μου, τα πόδια μου. Και τώρα πόση ώρα εγώ μπορώ να κάτσω έτσι, τι να κάνω, την προσευχή μου ή να λέω βόηθα Παναγιά πότε θα σταματήσω. Στο πίσω μέρος της κονσόλας όμως φιλοξενούνται οι δύο αεραγωγοί και υπάρχει μία παροχή για ένα smartphone, ώστε οι ταξιδευτές των πίσω καθισμάτων να απολαμβάνουν την ευκολία της συνδεσιμότητας που έχουν οι συσκευές που είναι τοποθετημένες επάνω στην κεντρική οθόνη του Megane. Από τη θέση του οδηγού, το νέο Renault Megane φαντάζει αρκετά προηγμένο. Είναι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Τα πάντα κατευθύνονται από μια κεντρική κονσόλα, ακόμα και τα συστήματα ασφαλείας, ακόμα και το σύστημα αλλαγής λωρίδας. Δύο είναι οι οθόνες που υπάρχουν στη διάθεση του οδηγού και μπορεί να πληροφορηθεί τα πάντα. Όλες οι πληροφορίες από το δίκτυο θερμοκρασίας, το στροφόμετρό του, το δίκτυο της βενζίνης, τη μέση κατανάλωση και τα υπόλοιπα συστήματα, τα οικολογικά, υπάρχουν μπροστά στα μάτια του οδηγού. Πάμε και μια βόλτα να δούμε όμως τι λέει αυτό το Renault Megane. Αλλά πρώτα απ' όλα να βάλουμε τη ζώνη ασφαλείας. Πατάμε το start-stop και ξεκινάει το αυτοκίνητό μας. Πολύ ωραία η θέση οδήγησης μπροστά. Όταν είναι κατεβασμένο το μεσαίο προσκέφαλο, ο οδηγός έχει καλή ορατότητα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Οδηγικά το νέο Renault Megane δεν φαντάζει άνετο. Είναι άνετο. Είναι εύκολο οδήγητο. Είναι στολίδι αυτό το μοτέρ το 1,5 λίτρου με τα 110 άλογα. Εύκολο στο ανέβασμά του, χωρίς πολύ φασαρία. Νομίζω ότι δεν το ακούτε. Στις στροφές είναι πολύ ωραίο το πάσιμό του, κρατάει, δεν χάνει τα μούτρα, δεν παίρνει μεγάλες κλίσεις. Το αμάξωμα ακούει και το τιμόνι έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Δύσκολο στη χρήση για έναν οδηγό να οδηγεί και να πρέπει να έχει το μυαλό του στο τάμπλετ. Να ξέρει αν έχει πατήσει το κατάλληλο κουμπί και να πιάσει τον αγαπημένο του σταθμό. Βέβαια, τα χειριστήρια κάτω από το τιμόνι είναι αυτά τα οποία διευκολύνουν την κατάσταση, καθώς μπορείς μόνο με την κίνηση